Όλο και πιο ψηλά σκαρφαλώνει η τιμή του ελαιολάδου που ξεπερνά και τις μεγαλύτερες προσδοκίες και προκαλεί χαμόγελα ικανοποίησης. Η υπερβεντέμα, όπως χαρακτηρίζεται η φετινή σοδιά, σε συνδυασμό με τη χαμηλή παραγωγή λαδιού άλλων μεσογειακών χωρών, διαμορφώνουν τις ιδανικές συνθήκες για το χρυσό της Κρήτης. Είναι μια χρονιά που δεν έχει ματαγίνει στην Κρήτη. Αυτή τη χρονιά είχαμε να τη δούμε στο κομμάτι της τιμής από το 1991, που τότε στο λάδι ήταν η υψηλότερη ιστορικά χρονιά στις 1.260 δραχμές. Υπάρχουν πράξεις σε συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας που αγγίζουν τα 5 ευρώ και είναι μια τιμή που θα τη δούμε πολύ σύντομα να την επικαρπούνται και οι δικοί μας παραγωγοί στην Κρήτη. Όλα δείχνουν ότι θα πρόκειται για μια σημαντική χρονιά για το νησί μας, με τους παραγωγούς να τρέφουν πολλές προσδοκίες μετά την περσινή δύσκολη χρονιά και τη σφαγή στις επιδοτήσεις. Ιστορική χρονιά στην τιμή ελαιολάδου και στο κομμάτι της παραγωγής και της υπερβεντέμας, δηλαδή συνδυάζονται δύο σε ένα. Έχουμε μια υπερβεντέμα από 80 μέχρι 100.000 τόνους ελαιόλαδο σε όλο το νησί, και έχουμε και πολύ πολύ καλές τιμές. Είναι συγκυρία πραγμάτων λόγω της Ιταλίας και Ισπανίας που πληγήκανε από την κλιματική αλλαγή. Η φετινή παραγωγή σύμφωνα με εκτιμήσεις θα φτάσει από 80 έως 100.000 τόνους. Μπορεί η αρχή να έγινε με εμπόδια, καθώς η πρώτη παραγωγή δεν ήταν ποιοτικά η αναμενόμενη, αλλά η συνέχεια αναμένεται καλύτερη. Το κλείσιμο της εβδομάδος είχε μια μικρή υποχώρηση βέβαια έξω. Όλοι πιστεύουμε τώρα ότι ήταν επειδή τα πρώτα λάδια δεν ήταν καλά και περιμένουν να δουν καλύτερα. Η καλύτερη περίοδο για να μαζέψει κάποιος τις ελιάσεις νομίζω ότι είναι μετά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Εξαρτάται βέβαια και την περιοχή και την τοποθεσία και το ποσότητα που έχει το δέντρο πάνω. Την ίδια στιγμή μπορεί να καταβλήθηκε και η πρώτη δόση της επιδότησης, υπάρχουν όμως και οι ενστάσεις. Από την επόμενη εβδομάδα θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους. Και εφόσον θα ανοίξει επίσημα 1η Νοεμβρίου, αυτό το σύστημα θα δούμε τι διορθώσεις μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να προλάβουμε να κάνουμε ετής θεραπεία στους παραγωγούς και οι παραγωγοί να πληρωθούν με την εγκαθάριση που θα γίνει το 3ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Μόνος απρόβλεπτος παράγοντας για τους παραγωγούς ελαιολάδου αποτέλεσε φέτος ο δάκος, που όμως δεν εμπόδισε μέχρι στιγμής τη μεγάλη παραγωγή, η οποία μπορεί να φτάσει και στο διπλάσιο σε σχέση με άλλες χρονιές.